είπε ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ημείς εστέ το φως του κόσμου. Αδελφοί μου, νομίζουμε ότι δεν έχουμε καμία ευθύνη ενώπιον του Θεού. Νομίζουμε ότι ό,τι θέλουμε μπορούμε να το κάνουμε. Απαντά ο Απόστολος Παύλος και λέει, πάντα με έξαστη, αλλού πάντα με συμφέρει. Μπορώ όλα να τα κάνω, λέει, αλλά δεν μου συμφέρει να το κάνω. Δι' αυτόν τον λόγο πρέπει να ενθυμηθούμε ότι ο Κύριος μας έδωσε ευθύνες και η ευθύνη η πιο μεγάλη είναι ότι πρέπει να έχετε, λέει, έργα και πράξεις και συμπεριφορά και ζωή φωτός. Εμείς είστε το φως του κόσμου, λέει. Για να πει ο Κύριος μας ότι υπάρχει φως, σημαίνει ότι υπάρχει και σκότος. Δεν είστε πλασμένοι δια το σκότος, λέει. Είστε πλασμένοι δια το φως. Και το φως είναι μόνο εγώ. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, λέει. Και ο λαός, λέει, ο καθήμενος εν σκότη και σκιά θανάτου, είδε φως μέγα. Η Γαλιλαία των εθνών, λέει, το μέρος εκείνων στο οποίο υπήρχαν μόνο οι δωρολάτρες, ο λαός εκείνος εκάθητο εις το σκότος, ευρίσκεται μέσα εις το σκοτάδι. Δεν έβλεπε το φως. Δια τούτο ο Κύριος μας είπε ότι αυτός ο κόσμος ο καθήμενος εν χώρα και σκιά θανάτου είδε φως μέγα. Το μέγα φως είναι ο Θεός. Αυτός είναι εκείνος ο οποίος φωτίζει τον άνθρωπο για να σωθεί. Και χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Δεν έχετε την δύναμη να πράξετε τίποτε, λέγει, αν εγώ δεν σας βοηθήσω. Δια τούτον τον λόγο, εμείς αδελφοί μου, δεν παίρνουμε ένα άλλο σύνθημα από αυτό το φωτός, διότι το φως το αληθινό είναι εκείνο το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Όποιος γεννηθεί, λέγει ο Θεός, τον φωτίζει, όποιος βαπτιστεί στο όνομά μου το Άγιο, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, λέει, παίρνει φως μέγα. Δια τούτο, αδερφοί μου, δεν δυνάμεθα να παραθεωρήσουμε αυτά τα οποία ο Κύριος μας είπε. Δεν δυνάμεθα να πούμε ότι δεν με ενδιαφέρει αυτά τα οποία λέει ο Θεός. Εάν δεν μας ενδιαφέρει, μακρύνουμε τους εαυτούς μας από τον Θεό και λέγει ο ίδιος, οι μακρύνοντες απ' εμού απορούνται. Όσοι φεύγουν από την κοντά μου, χάνονται. Και όντως, αδελφοί μου, δεν είναι τούτο φανερό. Δεν έφυγε ο Ιούδας από τους μαθητάς. Πού βρίσκεται? Στο βάθος της κολάσεως, στήλος της κολάσεως. Δεν έφυγε η κόρνη γυναίκα από κοντά του, αλλά με τενόησε. Δεν έφυγε ο άσοδος από κοντά του, αλλά με τενόησε. Δεν έφυγε ο Ζαχαίος από κοντά του, αλλά με τενόησε. Δεν έφυγε οποιοςδήποτε από κοντά του, ο προφήτης. Όταν λέγει ότι Κύριε, λέει, πού πορευθώ, πού να πάω, λέγει, εάν φύγω από κοντά σου, το αποτέλεσμα μου είναι η απώλεια, είναι η κόλαση. Το φως του κόσμου είσαι μόνο εσύ, Κύριε. Γι' αυτόν τον λόγο σε παρακαλώ, φώτισε με την
ψυχή, φώτισε τους οφθαλμούς της ψυχής, διότι χωρίς εσένα δεν δύναμαι να κάνω τίποτε. Αδελφοί μου, ποιος αποχωρίζεται τον Θεό και έζησε? Ποιος αποχωρίζεται από τον Θεό και δεν επάντησε εις το σκότος της κολάσεως? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος δεν ερκέστη στην αγάπη του Θεού και ζήτησε να την αγάπη, την αγάπη του δαίμονος, διότι όποιος φύγει από τον Θεό, αμέσως ο διάβολος περιμένει να τον καταπιεί όπως το ζώο το οποίο καταξεσχίζεται και τρώγεται από τα άγρια θηρία. Αδελφοί μου, το Ευαγγέλιο λέει ότι ο διάβολος αναμένει, αναμένει λέει να πάρει τα παιδιά του Θεού. Ως λέον οριόμενος λέει, ζητεί τι να καταπιεί. Περιμένει λέει όπως το λιοντάρι το οποίο πεινά και ορίγεται. Βγάζει εκείνες τις φωνές του ζώων αυτό και τρέμει ολόκληρος. Η παιδιάδα των δέντρων και της ερήμου. Ορίεται ο λέον και τρέμουν τα ζώα. Ορίεται ο διάβολος και πρέπει να τον λάβουμε υπόψη, όχι να λέμε δεν με ενδιαφέρει. Και πολλοί να λέμε μη το αναφέρεις το όνομα του. Γιατί να μην αναφέρω το όνομα του εχθρού μου? Για ποιο λόγο? Εκείνος ο οποίος δεν αναφέρει τον εχθρό, ο εχθρός τον κατακυριεύει. Όταν όμως αναφέρεις το όνομα του εχθρού, ο άλλος προφυλάχθεται, προσπαθεί να προφυλαχθεί. Δεν υπάρχει στρατός ο οποίος οδηγείται από τον αξιωματικό και ο αξιωματικός δεν του πει ότι δεν υπάρχει εχθρός. Εάν του πει δεν υπάρχει εχθρός, ο στρατιώτης δεν αμήνεται. Φεύγει μέσα στην παγίδα του θανάτου. Όταν όμως ο αξιωματικός τον προειδοποιήσει και τον πει πρόσεχε, στον δρόμο που πηγαίνουμε υπάρχει ο εχθρός ο οποίος καραδοκεί να μας φωνεύσει. Και τότε ο στρατιώτης είναι έτοιμος να αμυνθεί, είναι έτοιμος να προφυλαχθεί, είναι έτοιμος να έρθει την ζωή και όχι τον θάνατο. Αδερφοί μου, ο διάβολος τρέμει μόνο δύο πράγματα. Το ένα, τον τίμιον σταυρών. Κύριε λέει, όπλον κατά του διαβόλου το σταυρό σου ημίν δέδοκας, φρίκη γάχ και τρέμει, μη φέρον καθοράν αυτού την δύναμη, ότι νεκρούς ανιστά και θα με τον κατήργησε. Στο σημείο τούτο θα σταθώ δύο λίγο, διότι βλέπω και λυπάται η ψυχή μου. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Κάνουν άλλο σημείο, το οποίο ο διάβολος αντί να φύγει έρχεται πάνω. Βιάζεται, κάνει ένα ασύστολο και ασύγκριτο και δύσκολο ερμήνευτο θέμα. Τι είναι αυτό που κάνει? Δεν χρειάζεται να κάνεις το δύο σταυρό σου, να κάνεις ένα σταυρό, αλλά να τον νιώσεις, να τον αγαπήσεις, να τον ζητήσεις ως βοήθειά σου. Ένα δεύτερο το οποίο είδα εις αυτήν όλη την περιοχή είναι ότι δεν προσκυνά τον σταυρό, δεν προσκυνά το Ευαγγέλιο, δεν προσκυνά την εικόνα. Κάνει μια μετάνοια και νομίζει ότι προσκυνά. Εάν δεν κολλήσουν τα χείλη σου επάνω στην εικόνα, εάν δεν κολλήσουν τα χείλη σου επάνω στο Άγιο Ευαγγέλιο, δεν είναι προσκύνηση αυτή. Είναι μια μετάνοια. Δεν είναι μετάνοια αυτό. Να προσκυνήσεις τον Κύριο και Θεό. Και τούτο το βλέπω και λυπάται η ψυχή μου και λέω, Θεέ μου, μα γιατί αυτά τα πράγματα δεν κάνουν αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν? Εντρέπονται ή συγχαίνονται, δύο πράγματα. Αν δεν εντρέπεσαι,
δεν είσαι παιδί του Θεού. Αν συγχαίνεσαι, αυτό είναι άλλο αμάρτημα. Να πούμε και κάτι άλλο, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο. Όσοι έρχονται να κοινωνήσουν, δεν πλένουν το στόμα τους. Δεν το καθαρίζουν πρώτα από την αισχρότητα και την βλασφημία την οποία λένε και τις καταλαβιές και τις συγκοφαντίες. Δεν το λένε αυτό, δεν το καθαρίζουν, αλλά δεν το καθαρίζουν και από τα φαγητά. Και έρχεται στο Άγιο Ποτήριο να ανοίξει το στόμα του και το στόμα του αντί να εμβοδιάζει βρωμάει. Να πλένετε το στόμα σας προτού κοινωνήσετε, να το πλένετε, μη φοβάστε, δεν θα το καταπνείς, θα το πλύνεις το στόμα σου, διότι θα λάβεις το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Αδερφοί μου, το πρώτο είναι ότι είμαι ο Σταυρός. Αυτό τρέμει ο διάβολος. Το δεύτερο, το Θείον Κήρυγμα. Αυτό το τρέμει περισσότερο ο διάβολος από το λαγό. Όταν ακούσει τις βροντές ο λαγός, τότε τρέμει και φεύγει να κρυβεί. Το ίδιο κάνει και ο διάβολος όταν ακούσει το Θείο Κήρυγμα. Φεύγει, εγκαταλείπει τα πάντα και φεύγει διότι δεν αντέχει. Αδερφοί μου, ένα παράδειγμα θα φέρω και ίσως από αυτόν ωφεληθούν. Ο Φίλιππος, ο βασιλεύς του Μακεδόνων, έρχεται η σύγκρουση καδικάστη με τους Αθηναίους. Ο ένας χτυπά τον άλλο. Ο ένας επιτίθεται στον άλλο. Πόλεμος, καταστροφή, αίμα και δεν λέγουν να σταματήσουν. Ξαφνικά ο Φίλιππος στέλνει στην Αθήνα, στην Βουλή των Αθηναίων μία επιστολή. Τι έγραφε η επιστολή? Εάν διώξετε όλους τους ρήτορας που έχει η Αθήνα, τότε θα σταματήσει ο κόσμος και δεν θα έχουμε αιματοχυσίες. Να τους διώξετε, λέει, και τότε θα έρθει η ηρεμία και η ειρήνη. Το είπε διότι τον ένοιαξε η ειρήνη? Όχι. Ήθελε να υποδουλώσει τους Αθηναίους. Όταν οι ρήτορες σήκωσαν αυτήν την επιστολή, την οποία έστειλε ο Φίλιππος, τότε συνήθισαν όλοι, μεταξύ των οποίων και ο Δημοσθένης, ο μεγάλος ρήτορας των Αθηναίων, ο μεγάλος ρήτορας των Αθηνών, και είπε τούτα τα λόγια. Θα σας δώσω, λέγει, ένα μύθο και εξ αυτού να ωφεληθείτε. Όχι να ζημιωθείτε, να ωφεληθείτε. Οι λίγοι επλησίασαν στα αρνία τα οποία ήσαν στη στάνη και λέγουν να κάνουμε μία συμφωνία, να διώξετε τα μαντρόσκυλα που είναι μέσα και εγώ θα σας αφήσω ήσυχα. Και ο Δημοσθένης τους λέει, εάν διώξετε εμάς τους ρήτορας οι οποίοι σας προειδοποιούμε, τότε ο Φίλιππος θα σας υποχρεώσει να γίνετε οι δικοί του και θα σας υποδηλώσει και θα σας κάνει εχμαλού. Θείον Κήρυγμα και Τίμιον Σταυρός. Αυτά τα δύο τρέμει ο διάβολος. Δι' αυτό θα παρακαλούμε το Θεό μας να μην μας στερήσει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ο Τίμιος Σταυρός πρέπει να είναι η πρώτη ζήτηση. Από τη στιγμή που γεννάται το παιδάκι, η μητέρα πρέπει να του βάλει τον Τίμιο Σταυρό επάνω του. Ας είναι αβάπτιστο. Να έχει τον Τίμιο Σταυρό επάνω του το μωρό.
Και όταν το βαπτίσει πλέον, να μην δείτε ο Σταυρός είπε πάνω μας. Έχουμε όλοι μας τον Δήμο Σταυρό πάνω μας. Δεν τον έχουμε. Πώς να μας καταλάβει ο Θεός ότι είμαι δική του απαντή. Εν είσαστε το φως του κόσμου, λέει. Εσείς είστε οι μαθητές μου, λέει. Και σας θέλω να είστε δικοί μου. Να είστε φως. Και έδωσε ένα παράδειγμα ο Θεός. Λέει, βρίσκεται μέσα εις την έρημο και εκήρυτε το λόγο του και κοίταξε στο βουνό ψηλά και υπήρχε μία πόλη. Και σήκωσε το χεράκι του και είπε στους μαθητάς, «Πού δίνατε πόλη σε πάνω όρους κρυβήνε», λέει. Δεν μπορεί η πόλη αυτή που είναι πάνω στην κορυφή του όρου να κρυβεί. Και είπε ακόμη ένα δεύτερο, το φως, λέγει, δεν το βάζουμε στο σπίτι κάτω από ένα τοχείο, λέει. Υπό το μόδιο, τι το μόδιο, το μόδιο είναι το ένα μέτρο σιτ, το οποίο μετρούσανε το σιτάρι η Γεωργή. Δεν μπορεί να βάλεις, λέγει, το φως κάτω από το μόδιο, λέει, αλλά να το έχεις μέσα στην οικία, δεν αφαίνει την πάση, η οποία είναι στην οικία. Τι γίνεται δι' αυτόν τον λόγο, ότι οι γονείς οι οποίοι γεννούν τα τέκνα των πρέπει να είναι το φως του κόσμου, να οδηγούν τα παιδιά τους στο φως, όχι στο σκότος. Δεν τους τα έδωκε ο Θεός τα παιδιά του να γεννηθούν δια την κόλαση, αλλά δια τον παράδεισο. Αδερφοί μου, τι γίνεται όμως. Οι περισσότεροι των Ελλήνων βλασφημούν το όνομα του Χριστού μας και της Παναγίας μας. Μου έτυχε, αδερφοί μου, να βρεθώ στον δρόμο και να είδω ένα θέμα συγκλονιστικό. Μία γυναίκα στη στάνη της είχε ένα σκυλί που δεν έλεγε τίποτε άλλο στο σκυλί, μόνο το διαβολός θέλει το σκυλί. Μέρα νύχτα διαβρώστηκε να εκείνο το σκυλάκι. Όπως κάνουν οι περισσότεροι των Ελλήνων που στέλνουν τα παιδιά τους στον διάβολο, τη γυναίκα τους στον διάβολο, τους γειτόνους στον διάβολο και παντού. Άλλη λέξη δεν έχουν να πούν. Μόνο μια λέξη η οποία είναι πολύ βαριά. Ο Θεός κατέβηκε από τους ουρανούς να μας γλιτώσει από τον διάβολο και μην να στέλνουμε τον αδερφό μας στον διάβολο και το παιδί. Ω Θεέ μου, γλυκιά μου, Παναγία μου, φώτισε τον κόσμο σου. Στο καλό να λες πάντοτε, στο καλό στην ευχή του Θεού να λες πάντοτε και όχι στον διάβολο. Δεν μπορεί να διαβολός θέλεις το παιδί σου και τον αδερφό σου και τον γνωστό σου και τον εχθρό σου. Ούτε τον εχθρό σου δεν μπορεί να τον στείλεις στον διάβολο, διότι εσταυρώθηκε ένας Θεός για να μας σώσει από τον διάβολο. Έχισε το αίμα του για να μας σώσει από τον διάβολο. Έγινε θυσία για να μας σώσει από τον διάβολο. Και εμείς αδερφοί μου να στέλνουμε το παιδί μας και τη γυναίκα μας και τα τέκνα μας και τους αδερφούς μας και τους γειτόνους μας. Όχι, αδερφοί μου, όχι. Προσέξτε αυτά τα λόγια. Διότι είσαστε το φως του κόσμου, είπε ο Θεός. Να είστε, λέγει, το φως που θα βλέπει ο κόσμος και θα με δοξάζει. Και παρακάτω, λυπούμενος ο Θεός, μας λέγει τούτα τα λόγια. Διε μας βλασφημείτε το όνομά μου, το Άγιον εν της έθνης. Όταν έρχεται ένα ξένος άνθρωπος, μια ξένη θρησκεία και μας βλέπει εμάς τι κάνουμε με αυτά τα πράγματα, τι θα πει. Αυτός είναι ο Θεός που λατρεύουν. Αυτός είναι ο Θεός που τον έχουν κοντά τους. Αδερφοί μου, ας προσέξουμε, διότι ο Κύριος μας σήμερα μας είπε τούτα τα λόγια. Είστε, λέει, το φως του κόσμου, και ο Θεός που σας βλέπει από ψηλά περιμένει την καλή σας συμπεριφορά και των βίων σας.
να σας βλέπει ο κόσμος και να δοξάζει το όνομά μου, όχι να με βλέπει, να βλέπει ο κόσμος τη συμπεριφορά σας και να φεύγει από κοντά μου. Διότι θα μας δικάσει και ως άτομα και ως έθνος ο Θεός. Θα μας πάρει όλους μαζί και θα μας πει τι έκανετε για να εμνήσετε το όνομά μου. Τι έκανετε για να είστε το παράδειγμα στο όνομά μου. Και τότε τι έχουμε να πούμε. Να του πούμε ότι εμείς δεν εξέδραμε. Θα σου πει, διέβασες τα λόγια μου. Άνοιξες το βιβλίο μου. Είδες μέσα τι γράφω. Δεν ανοίξαμε ποτέ μας το βιβλίο του Θεού. Αδερφοί μου, ειδού καιρός ευπρόσδεκτος, ειδού είναι καιρός μετανοίας, να επιστρέψουμε όλοι στον Θεό. Όταν ο Φαραώ θέλησε να τυραννίσει περισσότερον τους Εβραίους, ο Πανάγιος Θεός έστειλε από ψηλά 10 πληγές και ο Φαραώ καλούσε τους μάγους του μόλις ήρθαν το, τα βατράχια μόλις ήρθαν το, το νερό του Νείλου έγινε το αίμα μόλις έρθαν το, η μία πάνω στην άλλη είναι πληγές της Αιγύπτου. Τότε καλούσε τους μάγους ο Φαραώ και τους έλεγε τι είναι αυτό. Εκείνη απαντούσε δάχτυλος Θεού εστί, το χέρι του Θεού είναι. Και λέγομαι και εμείς σήμερα, διατίσεις μη, δάχτυλος Θεού εστί. Διατί πέφτουν οι πέτρες από τα βουνάκια και σκοτώνουν τον κόσμο. Δάχτυλος Θεού εστί. Διατί γίνεται καύσωνας, δάχτυλος Θεού εστί. Γιατί καίγονται τα δάση, δάχτυλος Θεού εστί. Γιατί πέφτουν οι ασθένειες, δάχτυλος Θεού εστί. Γιατί πέφτουν όλα επάνω μας το ένα κατόπιν το άλλο, δάχτυλος Θεού εστί. Ο Θεός τα επιτρέπει όλα. Δεν μπορούμε να ερμηνεύουμε ένα άλλον τ' άλλο. Εκείνος λέγει είναι εκείνος ο οποίος τι κάνει. Σύγει την γη. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει. Κοιτάζει ο Θεός πάνω στη γη και τρέμει η γη ολόκληρος. Και έρχονται οι δημοσιογραφείς και σήμερα να ερμηνεύουν τα δικά τους. Περνάει η ζώνη από εδώ, είναι σεισμογενής τόπος. Ποιος σεισμογενής τόπος, τι γίνεται μόνο του. Έχει τίποτα το οποίο γίνεται μόνο του χωρίς την χάρη του Θεού, χωρίς το θέλημα του Θεού. Εκείνος τα κυβερνά. Και τρίχα από την κεφαλή μας δεν πέφτει χωρίς το θέλημά του. Αδελφοί μου, ας ειδούμε το φως του κόσμου το αληθινό. Ας ακολουθήσουμε τον Κύριό μας και Θεό μας στην παρούσα ζωή. Διότι σήμερα ακούσαμε που και έχουμε όλα μέρους σαν πόλη να αγαπημένους αν επιζητούμε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν θα μείνουμε σε αυτόν τον κόσμο. Έχουμε ένα άλλον τόπο που θα πάμε, τον αιώνιο, αυτόν τον αιώνιο τόπο, την αιώνια βασιλεία του Θεού, το αιώνιο φως, το φωτίζει τον πάντα άνθρωπο. Σε αυτόν τον τόπο πρέπει να πάμε και οφείλουμε να πάμε και να αγωνιστούμε να πάμε, διότι μας περιμένει ο Θεός. Αν μας αξιώσει να ζήσουμε στον κόσμο που τον όπως έχει νοστεύει και στη βασιλεία του την αγοράνιο.